Νιώθω λίγο μια αμηχανία, γιατί τη Θεία Λειτουργία όλοι τη ζούμε. Και τη ζούμε πολύ συχνά στη ζωή μας. Σχεδόν ξέρουμε τα λόγια απ' έξω. Ξεκινάω όμως από μια δική μου πείρα προσωπική, που πιστεύω ότι είναι πολλών πιστών πείρα. Μετά από τόσα χρόνια, έρχονται στιγμές, ακόμα και σήμερα, που μια λέξη ξαφνικά φωτίζεται και λέω στον εαυτό μου, μα τόσα χρόνια δεν το είχα προσέξει. Η Θεία Λειτουργία είναι ένα κείμενο αποκαλυπτικό. Μάλιστα θα τολμούσα να πω ότι δεν είναι ένα κείμενο που έρχεται, ας πούμε, από τα χρόνια του Ιερού Χρυσοστόμου, έτσι. Αλλά είναι ένα κείμενο που έρχεται από το μέλλον. Πιο πολύ το βλέπω να αναδύεται από το όραμα του Ιωάννη της Αποκάλυψης, όταν διηγείται, περιγράφει την ουράνια Θεία Λειτουργία, την αέναη αυτή κατάσταση, παρά από την ιστορία. Αλλά βέβαια εμπεριέχει και την ιστορία η Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσω για το πρώτο μέρος που το ονομάζουμε Λειτουργία του Λόγου. Για την Κυριακή του Θωμά θα μιλήσουμε για το δεύτερο μέρος που το ονομάζουμε Λειτουργία του Μυστηρίου. Πρόθεσή μου είναι να παρουσιάσω ενώπιόν σας τα στοιχεία εκείνα που δείχνουν ότι η Θεία Λειτουργία φανερώνει τη Βασιλεία του Θεού εδώ και τώρα. Αν μάλιστα δεχτούμε ότι η Θεία Λειτουργία κατεξοχήν ενεργεί την ταυτότητα της Εκκλησίας, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε επίσης ότι η Θεία Λειτουργία εγγίζει να είναι, κάθε φορά που ενεργείται, μία δεύτερη παρουσία του Χριστού. Αυτή η τελευταία επισήμανση βασίζεται στην εξαγγελία του ίδιου του Χριστού προς τους μαθητές του, αμέσως μετά την τέλεση του μυστικού δείπνου, ότι δεν θα ξαναπιεί από αυτό το κρασί της ευχαριστίας μέχρι να το ξαναπιεί καινούριο μαζί τους. Ου μη πει ο απάρτη εκ τούτου του γεννήματος της αμπέλου, έως της ημέρας εκείνης όταν αυτό πίνω με θυμόν κενών εν τη βασιλεία του πατρός μου. Θέλω να πω ότι αυτή η εξαγγελία του Χριστού δεν αναφέρεται, μάλλον αλλιώς να το πω, ενώ αναφέρεται σε μια μέλουσα κατάσταση, δεν περιορίζεται στη μέλουσα κατάσταση, αλλά αυτή τη μέλουσα κατάσταση την φέρνει μέσα στην ιστορία. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπεται δηλαδή η προσμονή της Δευτέρας Παρουσίας, όπως διατυπώνεται στο σύμβολο της πίστεως, και πάλι ερχόμαι με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας του και στο τέλος, λέμε στο σύμβολο, αλλά ότι ψηλαφείται ως παρούσα αυτή η βασιλεία και όχι ακόμα. Πρόκειται για μια δυναμική δηλαδή παρουσία που μας επιτρέπει να γνωρίζουμε το περιεχόμενό της ως κοινωνία με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ας δούμε τώρα τα σημεία που μας επιτρέπουν αυτή την ψηλάφιση που διατύπωσα ήδη. Αυτά τα σημεία τα αντιλαμβάνομαι ως βηματισμούς και θα τους αριθμώ. Βήμα 1, βήμα 2 κλπ. Πάμε λοιπόν βήμα 1. Η έναρξη της λειτουργίας ξεκινάει με το ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή με το που ξεκινάμε εξαγγέλλεται η προοπτική του εκκλησιαστικού σώματος ως γεγονός εντός της Θείας Βασιλείας. Η παρουσία αυτής της Βασιλείας συνδέεται με τα έσχατα ασφαλώς, αλλά που τα αντιλαμβανόμαστε ως παρόντα.
η έκφραση «Η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» αναφέρεται στην έσχατη κατάσταση της ιστορίας, σε αυτό δηλαδή που συνηθίζουμε να ονομάζουμε Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, όταν όλα θα συμφιλειωθούν, τα όντα και τα πράγματα της δημιουργίας του Θεού, και ο Κύριος θα είναι ανάμεσα σε όσους αξιωθούν της Θείας Υιοθεσίας. Αυτή η Βασιλεία πραγματοποιείται ή τουλάχιστον υπάρχει η πρόθεση να πραγματοποιηθεί μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και εξαγγέλλεται ως το έσχατον εντός της ιστορίας. Το έσχατον γίνεται παρόν. Είναι απόλυτα νομίζω εμφανής αυτός ο εσχατολογικός χαρακτήρας που έχει η Θεία Λειτουργία. Θα το δούμε περισσότερο στο δεύτερο μέρος που θα αναλύσουμε, τη λειτουργία του μυστηρίου. Αλλά ξεκινάει και από το πρώτο μέρος. Ζούμε μέσα στην ιστορία, ασφαλώς, αλλά ανάγουμε την ιστορία στον Θεό και ξαναπαίρνουμε τώρα την ιστορία ως Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το άλμα που κάνουμε. Για να καταλάβουμε τώρα τι σημαίνει η εναρκτήρια φράση που μας εισάγει στη Θεία Λειτουργία, θα πρέπει να ξαναθυμηθούμε τη δυναμική διάζευξη ανάμεσα στον κόσμο τούτο και στη Βασιλεία του Θεού, όπως παρουσιάζεται από τον Χριστό βέβαια και όπως αναπτύσσεται στα συγγράμματα των μαθητών του, κυρίως του Αποστόλου Παύλου, ή όπως διατυπώνεται στην προσδιώγνητον επιστολή, αυτό το κείμενο των μέσων περίπου του 2ου αιώνα, όπου διαβάζουμε «Χριστιανοί, πατρίδας οικούσιν ιδίας», ζούνε σε ο καθένας η δική του πατρίδα, «αλλώς πάρικοι, μετέχουσι πάντων ως πολίτε και πάντα υπομένουσιν ως ξένοι. Πάσα ξένοι πατρίς εστίν αυτόν και πάσα πατρίς ξένοι. Επί γης διατρίβωσι, αλλά εν ουρανό πολιτεύονται». Ο κόσμος, πλήρωμα του οποίου είναι ο άνθρωπος βέβαια, είναι δημιουργία του Θεού και είναι όμορφος. Καλώς λίαν μας λένε τα κείμενα. Αυτός ο κόσμος αμαυρώνεται, μουτζουρώνει, λόγω της ανταρσίας του ανθρώπου και αρχίζει να κυριαρχείται από αντίθεες δυνάμεις. Και αυτή η συνθήκη δεν χαρακτηρίζει μόνο το απότερο παρελθόν του ανθρώπου, αλλά υφίσταται μέχρι σήμερα και αναγνωρίζεται στην παρουσία μιας διαρκώς θα έλεγα κυριαρχούσης συγχύσεως και μιας επίσης κυριαρχούσας φθοράς που οδηγεί βέβαια στον βιολογικό θάνατο. Τη διαδρομή και την εξέλιξη αυτού του αμαυρωμένου κόσμου την αντιλαμβανόμαστε ως ιστορία. Ιστορία της φθοράς και του θανάτου βέβαια. Ωστόσο, μέσα σε αυτήν την ιστορία διαβαίνει η παρουσία του Θεού, κυρίως ως παρουσία του ενυπόστατου λόγου, το λάμδαν κεφαλαίο. Παρουσία άγνωστη για τους πολλούς, γνωστή όμως για λίγους που αξιώνονται να γίνουν οι φίλοι του Θεού. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης επισημαίνει στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του ότι ο Λόγος και ο Υιός του Θεού εν το κόσμο ειν, ήταν πάντα μέσα στον κόσμο και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, δι' αυτού δημιουργήθηκε ο κόσμος και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω, δεν τον γνώριζε. Όταν λέω
διαβαίνει η παρουσία του Θεού, έρχεται στο μυαλό μου αυτή η αποκαλυπτική, το αποκαλυπτικό γεγονός που περιγράφει η Αγία Γραφή, όταν ο Μωυσής ζητάει από το Θεό να του δείξει το πρόσωπό του. Του απαντάει ο Θεός, δεν μπορεί να δει το πρόσωπό μου άνθρωπος, γιατί δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος αν δει το πρόσωπό μου. Αλλά κρύψου σε αυτή την τρύπα μέσα, θα περάσω και μετά θα βγεις έξω και θα δεις τα οπίσω μου. Πότε βλέπουμε τα οπίσω ενός ανθρώπου? Όταν βηματίζει μπροστά μας. Και τότε αποκαλύπτει και το όνομά του στο Μωυσή. Ποιο είναι το όνομά του? Κύριος, πολυέλεος και πολυέσπλεχνος και αληθινός. Πέραν του άλλου ονόματος, ο Ον, που είναι πιο αποκαλυπτικό. Με την ενανθρώπιση του Λόγου και Υιού του Θεού, αρχίζει η αποκατάσταση του κόσμου και η ανάδειξή του σε κόσμο του Θεού. Ή, όπως διατυπώνεται στα Ευαγγέλια, σε Βασιλεία του Θεού. Η αρχή, όπως γνωρίζουμε, γίνεται με το απολυτρωτικό έργο του Χριστού και θα ολοκληρωθεί, αυτό ομολογούμε, με τη δεύτερη παρουσία του. Έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε την τραγικότητα της ιστορίας που πορεύεται ανάμεσα στον παλαιό κόσμο που κυριαρχείται από τις δυνάμεις του κόσμου τούτου και στον καινούριο κόσμο που έχει εγγενιαστεί με το Σταυρό, την Ανάσταση, την Ανάληψη και την Πεντηκοστή. Με την ίδρυση της Εκκλησίας εισάγεται εντός της ιστορίας μια νέα κατάσταση, αναιρετική του παλαιού κόσμου, ο οποίος την εχθρεύεται και την ανταγωνίζεται. Πριν προχωρήσουμε λοιπόν στη σύνδεση της εναρκτήριας φράσης με τα τεκτενόμενα στη Θεία Λειτουργία, θα ήθελα να προσεγγίσουμε το περιεχόμενο αυτής της πρότασης εν σχέση με τη σημασία της για την εκκλησιαστική ανθρωπολογία. Ανοίγω μια παρένθεση. Αυτή η φράση, η ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εισήχθη στη Θεία Λειτουργία γύρω στον 10ο αιώνα. Ένα ερώτημα. Γιατί τόσους αιώνες ζούσανε χωρίς αυτή τη φράση? Γιατί αυτή η φράση βιωνόταν τόσους αιώνες? Ξέρετε, οι διατυπώσεις, οι όροι της πίστεώς μας δεν διατυπώνονται με μία δεν διατυπώνονταν και δεν πρέπει να διατυπώνονται με μία προγραμματική απόφαση, ελάτε να φτιάξουμε ένα σύνταγμα τι πιστεύουμε. Όχι. Διατυπώνονταν μόνο όταν προσβαλόταν η εμπειρία των πιστών και προσβαλόταν από τις αιρέσεις. Οι αιρέσεις γέννησαν τη θεολογία της Εκκλησίας, έτσι όπως την γνωρίζουμε. Οι αιρέσεις γέννησαν τους όρους της πίστεως. Δηλαδή έπρεπε όταν διασαλευόταν η τάξη ή το περιεχόμενο της εμπειρίας των πιστών, του βιώματός τους, διασαλευόταν από τους στοχασμούς, τα διανοήματα, τις αναπτύξεις, έπρεπε η Εκκλησία να επαναδιατυπώσει αυτό που βίωνε. Και θέλω και κάτι άλλο ακόμα να συμπληρώσω. Τον 10ο αιώνα. Ναι, τον 10ο αιώνα. Γιατί τότε το Άγιο Πνεύμα εκτίμησε ότι πρέπει να φωτίσει τους πατέρες να εισαγάγουν αυτή τη φράση. Ξεχνάμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν στην ιστορία και δρά εντός της ιστορίας. Αλλιώς δεν θα είχε νόημα να το επικαλούμαστε στη Θεία Λειτουργία, στην πιο κρίσιμη στιγμή, την ώρα της Αγίας Αναφοράς, και να ζητάμε από τον Ουράνιο Πατέρα
να καταπέμψει το Πνεύμα στο Άγιο πρώτα σε μας και μετά στα δώρα. Κατάπεμψον το Πνεύμα στο Άγιον εφ' ημάς και επί τα δώρατα αυτά. Τότε λοιπόν τον 10ο αιώνα οι πατέρες με τη διάκριση που είχανε εισήγαγαν αυτό για να διαφυλάξουν αυτήν την ενότητα της Εκκλησίας. Μπορούμε να αναζητήσουμε τη διατύπωση αυτής της φράσης στην Παλαιά Διαθήκη, ξέρετε. Η αρχαιότερη διατύπωση βρίσκεται στο βιβλίο της Εξόδου, όταν με τη Διαθήκη του ο Θεός στο Σινά καθιστά το λαό του βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον. Εισάγει δηλαδή την παρουσία της βασιλείας του μέσα στην ιστορία. Έκτοτε η έννοια της βασιλείας απασχολεί πολλούς συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, άλλοτε ως ιστορική πραγματικότητα και άλλοτε ως εσχατολογικό όραμα. Αυτό το δεύτερο, το εσχατολογικό όραμα, μυσταγωγεί τους πραγματικά ευσεβείς Ιουδαίους και προετοιμάζει το κήρυγμα της βασιλείας που είναι εγγύς, έρχεται. Όπως διατυπώνεται, το γνωρίζουμε από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ίντικε η βασιλεία των ουρανών. Αυτή τη βασιλεία την εγκαθιστά ο Ιησούς. Και το ξεδίπλωμα του περιεχομένου της γίνεται το κρίσιμο σημείο της αντιπαράθεσής του με την ιερατική τάξη της εποχής του. Το ερώτημα δηλαδή που αναδύεται από τη σύγκρουση αυτή είναι ερώτημα περί βασιλείας. Για ποια βασιλεία πρόκειται? Από τη μια μεριά η ιερατική και η κατεστημένη θρησκευτική τάξη εγκλωβίζει το περιεχόμενό της μέσα στα όρια της ιστορίας. Από την άλλη ο Ιησούς το ανοίγει σε μια προοπτική ατελεύτη του χρόνου, θα πρόσθετα και απέρατου, χωρίς πέρας. Η βασιλεία που επαγγέλλεται ο Ιησούς δεν είναι ενδοκοσμική. Η βασιλεία η εμή ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου, θα παρατηρήσει στον Πιλάτο. Είναι η νέα πραγματικότητα. Η δημιουργία δηλαδή ξαναπλάθεται. Γίνεται πραγματική δημιουργία του Θεού. Και αυτό γιατί με τον ερχομό της τερματίζεται η κυριαρχία του διαβόλου, της αμαρτίας, του θανάτου. Ο Θεός είναι ανάμεσά μας, φέρει τη φύση μας, αθανατίζει αυτή τη φύση. Γιατί όμως δεν αρκούμαστε να μιλήσουμε για βασιλεία του Θεού ή βασιλεία των ουρανών, όπως ο ίδιος ο Χριστός μίλησε στο κήρυγμά του, όπως τα Ευαγγέλια και οι Απόστολοι μίλησαν, αλλά εκτείνουμε την εξαγγελία σε βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τι οδήγησε λοιπόν τους πατέρες να προχωρήσουν σε αυτή την τριαδολογική διατύπωση? Μια διατύπωση μάλιστα, όπως είπα, που δεν υπήρχε από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, αλλά άρχισε να εμφανίζεται στην αρχή τον 4ο αιώνα σε άλλα κείμενα εκτός της Λειτουργίας και μετά στον 10ο αιώνα ως ενακτήρια φράση στη Θεία Λειτουργία. Μα ασφαλώς ιερέσεις, όπως είπαμε. Αυτό που για τρεις αιώνες αυτονοήτως ήταν γνωστό λόγω μιας αγιοπνευματικής εμπειρίας άρχισε να διαστρέφεται από τον φιλοσοφικό και λογικό στοχασμό. Θεωρήθηκε λοιπόν επάναγκες να διατυπωθούν ή να επαναδιατυπωθούν οι όροι της πίστεως και ήταν οι οικουμενικές σύνοδοι που ανέλαβαν αυτό το έργο. Ανοίγω μια άλλη παρένθεση τώρα. Μέχρι και τον 4ο αιώνα έχουμε μαρτυρίες ότι το μόνο κριτήριο για να προσέλθεις στη Θεία Κοινωνία ήταν η ορθή πίστη. Και κριτής αυτού του στοιχείου ήταν ο επίσκοπος
ή ο επιτετραμένος ιερέας, έτσι, ο κατεξουδιοδότης του επισκόπου ιερέας μέσα στην κοινότητα, η ορθή πίστη. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα, πριν ξεκινήσουμε το κυρίως μέρος της Θείας Ευχαριστίας, εξαγγέλουμε το σύμβολο της πίστεως. Και δεν το εξαγγέλουμε σε πληθυντικό αριθμό, όπως διατυπώθηκε στην πρώτη και δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, αλλά το εξαγγέλουμε σε ενικό αριθμό. Δηλαδή είναι η προσωπική μας πίστη κατατεθειμένη, γιατί καθένας μας θα προσέλθει στη Θεία Κοινωνία. Στο επόμενο μάθημα θα πω 2-3 παραπάνω αυτό. Αυτές οι διατυπώσεις λοιπόν δεν αναφέρονται στη διαφύλαξη μιας αντικειμενικής αλήθειας, αλλά στη διαφύλαξη των όρων της οδού της σωτηρίας. Η συνεχής υπενθύμηση της τριαδικότητας του Θεού αποβλέπει στη συνεχή υπενθύμηση μιας ανάλογης τριαδικότητας του ανθρώπου, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού. Αν ξεχάσουμε ή αν αρνηθούμε το μυστήριο μιας τριαδικής σχέσης, κινδυνεύουμε να εκτραπούμε από την οδό της σωτηρίας. Και επειδή στη Θεία Λειτουργία τελεσιουργείται το μυστήριο της σχέσης, η κοινωνία δηλαδή των πιστών με τον Χριστό, αλλά και η κοινωνία των πιστών μεταξύ τους, ως μελών του σώματος του Χριστού, είναι ένας από τους κύριους λόγους που καταθέτουμε την επισήμανση ότι πρόκειται να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο τρόπος της ζωής του ανθρώπου έχει ως πρότυπο τον τριαδικό τρόπο της ζωής της Αγίας Τριάδος, όπως το διατυπώνει πολύ εύστοχα ο Αββάς Ισαάκ. Η πορεία μας αποβλέπει στην έβρεση και επίτευξη μιας ενότητας κατά το πρότυπο της Αγίας Τριάδος, και λέει ο Αββάς Ισαάκ, «έως αν καταντήσομεν εις εκείνη την ενότητα ή της κέκτητε διδάσκαλον την Αγία Τριάδα». Η επανέβρεση αυτής της τριαδικότητας ως υπαρξιακού εννοώ στοιχείου του είναι του ανθρώπου και η αναγωγή της σε τρόπο ζωής σηματοδοτεί επίσης τη διάκριση του αναγεννημένου πιστού από τον άνθρωπο της αγνίας, τον άνθρωπο του θανάτου. Όταν δηλαδή λέμε ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού, εννοούμε ασφαλώς ότι δημιουργήθηκε κατά τον τρόπο που υπάρχει ο Θεός, δηλαδή ως κοινωνία προσώπων ή, με μια άλλη διατύπωση, ως κοινωνία αγάπης. Τον γνωστό αφορισμό του Ευαγγελιστή Ιωάννη στην επιστολή του, «Ο Θεός αγάπη εστί». Όχι ο Θεός αγαπάει, ο Θεός είναι αγάπη. Αυτός ο τρόπος υπάρξεως του ανθρώπου είναι θεμελιώδης της ταυτότητάς του. Η απουσία αυτού του τρόπου υπάρξεως ονομάζεται ασθένεια ή θάνατος. Η παρουσία του ονομάζεται αγιότητα ή θέωση. Μας ενδιαφέρει να διακηρύσουμε την τριαδικότητα του Θεού, γιατί μας ενδιαφέρει να αναγνωρίζουμε και να προσπαθούμε να ενεργούμε την τριαδικότητα του ανθρώπου. Η τριαδικότητα αυτή σημαίνει διαρκές άνοιγμα προς τον άλλο. Όχι μόνο σε ένα συγκεκριμένο άλλο, αλλά προς κάθε άλλον, κατά το σχήμα εγώ, εσύ, αυτός. Όχι στην αυτάρκεια μιας πολωτικής διαδικότητας που εγκλωβίζει δύο εγώ σε αλληλοεξάρτηση, αλλά στην κατάσταση μιας ανοιχτής στην παρουσία όλων των άλλων κοινωνίας. Η αναγγελία δηλαδή της Θριαδικής Βασιλείας είναι θεμέλιο της οδού της σωτηρίας. Και αυτή η αναγγελία στην αρχή της Θείας Λειτουργίας καταλήγει με την
λέξεις νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Η φράση επαναλαμβάνεται άπειρες φορές στην κοινή μας λατρεία, αλλά και στην ατομική προσευχητική άσκηση καθενός. Πρόκειται για πρόταση ανατροπής, γιατί μας εισάγει σε διαφορετικό χρόνο από αυτόν στον οποίο μας εγκλωβίζει η ιστορία. Δεν αναιρείται ο ιστορικός χρόνος, αλλά διορθώνεται, ας βάλω τη λέξη εισαγωγικά, ανοιγόμενος σε λειτουργικό χρόνο. Και ο λειτουργικός χρόνος δεν είναι ένας ευθύγραμμος, ούτε βέβαια κυκλικός χρόνος του πάντοτε, αλλά ένας χρόνος σχέσης κτιστού και ακτίστου, θεότητας και ανθρωπότητας. Αυτόν τον χρόνο και αυτή τη σχέση λαχταρούμε να τα ζήσουμε και αυτή τη λαχτάρα μας την καταθέτουμε με την φράση που είπα «Νιν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων». Το ότι αυτή τη λαχτάρα μας καταθέτουμε, όλοι όσοι έχουμε συναχθεί για να τελέσουμε την πράξη της ευχαριστίας και να κατορθώσουμε το μυστήριο της κοινωνίας, φαίνεται από την απάντηση που ακολουθεί. Αμήν, λέει ο λαός. Αυτό το αμήν σημαίνει συμφωνία, κατάφαση, αλλά και ευχή. Η λέξη είναι εβραϊκή όπως γνωρίζουμε και σημαίνει αληθώς, γέννητο, εκφράζει βεβαιότητα. Νομίζω ότι στα χείλη του Χριστού η λέξη αποκτά την οικουμενική της διάσταση, γίνεται η λέξη που καταφάσκει στην παρουσία του και στο έργο του. Πιστεύω ότι δεν είμαι υπερβολικός αν ισχυριστώ ότι πρόκειται για μία από τις δύο γλυκύτερες λέξεις στη ζωή κάθε πιστού. Η άλλη είναι το όνομα Ιησούς. Ακούστε και το σχολιασμό σχετικά με την ενακτήρια φράση της Θείας Λειτουργίας του Σοφρονίου Ιεροσολύμων, του Β', γιατί αυτός ο Β' έζησε τον 12ο αιώνα, ενώ ο γνωστός Άγιος Σοφρόνιος έζησε τον 6ο αιώνα. «Λέγιουν ο διάκονος, ευλόγησον δέσποτα, ετούμενος υπέρ της Θείας Μυσταγωγίας προς τον ιερέα, του τέστη προς τη θεότητα». Ο ιερέας, ο επίσκοπος και ο εντολοδόχος ή ο εντολοδόχος ιερέας είναι ο Χριστός εν μέσω ημών. «Εις τόπον και τύπον Χριστού», λέει ο Άγιος Ιγνάτιος. «Και προσκαλούμενος ο ιερεύς, του επιφυτίσε την Αγία Τριάδα της μυστηρίης να εμφανιστεί, να έρθει η Αγία Τριάδα στα μυστήρια, λέγει, ευλογημένη βασιλεία κλπ. Ο δε λαός αλλοιωθεί στην θείαν αλλοίωση, ως επί της μεταμορφώσεως οι Απόστολοι», σε τέτοια κατάσταση και συνθήκη βρίσκεται, θα πρέπει να βρίσκεται ή επιτέλους νομίζουμε ότι βρίσκεται ο λαός, «με τα χαράς και φόβου αποκρίνεται. Αμήν». Πάμε στο βήμα 2. Αμέσως μετά την εναρκτήρια εκφώνηση ακολουθεί μία ομάδα προσευχητικών καταθέσεων που εμπεριέχουν αιτήματα και που τα ονομάζουμε ειρηνικά, εξαιτίας των δύο πρώτων αιτημάτων που αναφέρονται στην ειρήνη. Πρόκειται βέβαια για πανανθρώπινα αιτήματα, όμως μετά την πρώτη αναφορά που μας προσανατολίζει σε εσωτερική ειρηναία κατάσταση, σπέβδουμε να προσδιορίσουμε την ειρήνη την οποία ετούμεθα. Άνωθεν ειρήνη και σωτηρία των ψυχών ημών. Ειρήνη που έχει σχέση με τη σωτηρία. Το πρώτο αίτημα που καταθέτουμε είναι ανακεφαλαιωτικό όλων των αιτημάτων που θα ακολουθήσουν. Επίσης, από την αρχή της Θείας Λειτουργίας, καταθέτουμε το ερώτημα της διαλεκτικής ανάμεσα στην ιστορία και στη βασιλεία, ανάμεσα στον κόσμο τούτον και στον κόσμο της βασιλείας του Θεού. Για την Εκκλησία
Για τους χριστιανούς δηλαδή, ιστορία και βασιλεία δεν ταυτίζονται. Μόνο της η ιστορία δεν μπορεί να οδηγήσει στη βασιλεία, ακόμα και όταν έχει να μας παρουσιάσει σπουδαία επιτεύγματα της ανθρώπινης σκέψης και πράξης, όσο η προοπτική της είναι εγκλωβισμένη σε μια αυτόνομη διάσταση ή βασίζεται σε διαχείριση των κτιστών δυνάμεων. Για την Εκκλησία η ιστορία χρειάζεται ένα άλλο περιεχόμενο που θα το αντλήσει εκτός της κτιστότητας. Περιεχόμενο που η βιβλική γλώσσα το ονομάζει παρουσία του Αγίου Πνεύματος και αποδοχή αυτής της παρουσίας. Γι' αυτό και επισημαίνεται ότι η σωτηρία του ανθρώπου σημαίνει αποδοχή άνωθεν παρουσίας. Η άνωθεν λοιπόν ειρήνη που επικαλούμαστε είναι η ειρήνη που φέρει ο Χριστός. Το επίρρημα άνωθεν χρησιμοποιείται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη για να προσδιορίσει την αναγεννητική δύναμη που φέρει το Άγιο Πνεύμα. Σας θυμίζω την περικοπή από τη συνάντηση του Ιησού με τον Νικόδημο. «Τι να κάνω για να ζήσω τη Βασιλεία του Θεού? Να γεννηθείς άνωθεν», του λέει ο Χριστός. Επίσης και από τον αδελφό Θεό Ιάκωβο, για να προσδιορίσει λοιπόν το αληθές περιεχόμενο της Θείας Δωρεάς. Μας λέει ο Ιάκωβος στην επιστολή του, «Πάσα δώσ' αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν καταβαίνουν εξ σου, από του Πατρός των Φώτων». Φράση που ακούμε στην οπισθάμβωνο ευχή πριν από την απόλυση. Ο ίδιος ο Χριστός έχει διευκρινίσει στους μαθητές του, αναγγέλλοντας την έλευση του Αγίου Πνεύματος που θα αποκαλύψει πάσαν την αλήθεια, ότι η ειρήνη που αυτός δίνει δεν έχει σχέση με την ειρήνη που μπορεί να προσφέρει ο κόσμος. Ειρήνη να φύει μίμη, ειρήνη την εμήν δίδω μίμη, ου καθώς ο κόσμος δίδωση, εγώ δίδω μίμη. Πρόκειται για ειρήνη που εγκαθιστούν εντός μας οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Έτσι μπορούμε να αντιληφθούμε τη δυναμική που εμπεριέχει ο χαιρετισμός του Αναστημένου Χριστού στους μαθητές του, ειρήνη ημίν. Το αίτημα για άνωθεν ειρήνη συνδέεται, όπως είπαμε, με τη σωτηρία της ψυχής. Επομένως εντάσσεται σε εσχατολογική προοπτική. Και όταν αναφερόμαστε σε σωτηρία της ψυχής, αναφερόμαστε σε θεραπεία της φύσεως, η οποία ασθενεί λόγω της ροπής προς την αμαρτία και λόγω της παρουσίας του θανάτου. Το ερώτημα για τη σωτηρία έχει υπαρξιακό περιεχόμενο και όχι απλώς ηθικό. Προσθέτω ότι τα περισσότερα αιτήματα της ομάδας των ειρηνικών έχουν σχέση με τις καταστάσεις του επίγειου βίου μας, όπως απουσία πολέμων και εμφύλιων ταραχών, ευστάθεια των κατατόπους εκκλησιών, εφορία της γης, ασφάλεια των ταξιδιών μας είτε κατά ξηράν είτε διαθαλάσσης, προστασία των ασθενών, των εμπερίστατων ή των αιχμαλώτων, διαφύλαξη από πάθη οργής ή από θλίψης ή από ταλαιπωρίες, με γενική κατάληξη το αίτημα να μας αναλάβει ο Κύριος υπό την προστασία Του, να κατανοήσει την αδυναμία μας και να μας προστατεύσει, όπως δηλώνεται με το αντιλαβού, που το ακούμε αρκετές φορές, πάρε μας. Κατάλαβέ μας, πάρε μας. Δηλαδή, ανάλαβέ μας. Την παρατήρηση αυτή για το περιεχόμενο των αιτημάτων των ειρηνικών την κάνω για να επισημάνω κυρίως τη διαφορά με τα αιτήματα που θα καταθέσουμε στο δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας, στο τμήμα που ονομάζουμε Συναπτή των Τιμίων Δώρων ή Μεγάλη Συναπτή, όπου, όπως θα δούμε στην επόμενη ομιλία, το περιεχόμενό τους είναι προσανατολισμένο περισσότερο
προς την εσχατολογική προοπτική της σωτηρίας μας. Βήμα 3. Ακολουθούν τα λεγόμενα αντίφωνα σε 3 ομάδες που περιέχουν δοξολογικά και οικετήρια άσματα τα οποία μελωδούνται αντιφωνικά, γι' αυτό και λέγονται αντίφωνα, άλλοτε μεταξύ χορού και λαού, παλαιότερα συνέβαινε αυτό, άλλοτε μεταξύ των δύο χωρών κατά την πρακτική των τελευταίων αιώνων. Πρόκειται για ένα ιονί διάλειμμα ανάμεσα αφενός στην έναρξη με τα ειρηνικά αιτήματα και αφετέρου τη μικρή είσοδο και τα βιβλικά αναγνώσματα, ένα είδος, να το πω έτσι, χωρικού κατά το πρότυπο μιας αρχαίας τραγωδίας. Το τμήμα αυτό περιέχει συνήθως ψαλμούς 102, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου κλπ. Και 145, εν η ψυχή μου τον Κύριον, ο Κύριον τη ζωή μου κλπ. Ή τους στίχους αυτών των ψαλμών, με προσθήκη των 9 μακαρισμών του Κυρίου ή μερικούς από αυτούς. Ιδιαίτερη σημασία όμως έχουν οι 3 μυστικές, δυστυχώς, ευχές του ιερέα, οι οποίες συγκεφαλαιώνουν με το περιεχόμενό τους το νόημα της Θείας Οικονομίας. Ο Θεός ενεργεί για τη σωτηρία μας. Οι απολύξεις, όπως γνωρίζουμε, αυτών των 3 ευχών εκφωνούνται. Ότι ψώνουν εσύ το κράτος και η βασιλεία κλπ. Βήμα 4. Αμέσως μετά ακολουθεί η μικρή είσοδος. Είμαστε στο πρώτο μέρος που λέγεται λειτουργία του λόγου. Στο διδακτικό δηλαδή μέρος. Επομένως προβάλλεται το θεμέλιο αυτής της διδαχής, της διδασκαλίας. Υψώνεται το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο παλαιότερα φυλασσόταν σε ένα σκευοφυλάκιο στην είσοδο του ναού. Από εκεί λοιπόν το έπαιρναν και με πομπή το έφερναν στο μέσον της Εκκλησίας. Σήμερα το Ευαγγέλιο είναι τοποθετημένο πάνω στην Αγία Τράπεζα και η είσοδος ξεκινάει από εκεί, διέρχεται δια του ναού, υψώνεται στο κέντρο του και καταλήγει στην Αγία Τράπεζα. Δηλαδή με την είσοδο έχουμε την είσοδο του λόγου στον κόσμο της αλογίας. Ο Υιός ως λόγος έρχεται στην ιστορία, αλλά έρχεται υποστατικός, ενυποστασιάζεται ο λόγος, γίνεται άνθρωπος ο λόγος. Όταν λοιπόν εξαγγέλει ο ιερέας σοφία, υψώνοντας το Ευαγγέλιο, δεν εννοεί μόνο ότι τα λόγια που περιέχουν τα Ευαγγέλια είναι σοφά, αλλά κυρίως ότι το περιεχόμενο της διδασκαλίας της Εκκλησίας έχει ως βάση τον Υιό και Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι η ενυπόστατη σοφία του. Επόμενο βήμα που κάνει παρούσα την εσχατολογική διάσταση της Θείας Βασιλείας είναι η ύψωση του Ευαγγελίου στο μέσον του ναού με την εκφώνηση «Σοφία ορθή». Πρόκειται για 2 λέξεις. Σοφία η μία σε ενικό αριθμό, ορθή η δεύτερη σε πληθυντικό αριθμό. Η πρώτη δηλώνει τι περιέχει το βιβλίο, δηλαδή το Ιερό Ευαγγέλιο που υψώνεται στο κέντρο του ναού. Δηλώνει όχι τη σοφία του κόσμου τούτου, αλλά τη σοφία του Θεού. Η σοφία αυτή έχει όνομα, έχει πρόσωπο. Είναι ο προαιώνιος Υιός και Λόγος του Θεού, άσαρκος κατά την πρώτη ενανθρωπίσεως περίοδο, σαρκωμένος μετά την ενανθρώπιση. Πάντως ο ίδιος Λόγος. Οι πράξεις του και οι λόγοι του είναι αποτυπωμένα στις περικοπές της Αγίας Γραφής. Η δεύτερη λέξη, το ορθή, απευθύνεται στο λαό. Όρθιοι. Όχι γιατί είμαστε καθισμένοι και πρέπει να σηκωθούμε, αλλά γιατί είμαστε πεσμένοι, πεπτοκότες και τώρα μπορούμε να ανορθωθούμε.
η σοφία του Θεού, όχι απλώς ως εξαγγελία μέσω Αγίων ανθρώπων, των προφητών παραδείγματος χάρη, αλλά ως σωτηριώδης παρουσία του Χριστού, είναι ανάμεσά μας. Σε λίγο θα ακούσουμε από το στόμα του λόγους Αθανασίας, περιγραφές πράξεων που ανατρέπουν την ιστορία της φθοράς. Καλούμαστε λοιπόν να είμαστε σε εγρήγορση. Αυτό σημαίνει το όρθι. Βήμα 5. Ο Τρισάγιος Ύμνος. Ο Τρισάγιος Ύμνος είναι παλαιότατος, όπως γνωρίζουμε. Απαντά ήδη στην Παλαιά Διαθήκη, σε όραμα του Ισαΐα, και δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αναγωγή των διεσκορπισμένων, που είμαστε όλοι μας τελικά, σε μια συγκεκριμένη ενότητα δια του έργου της δοξολογίας. Όλοι μαζί δοξολογούμε κατά τον ίδιο τρόπο το Θεό, όπως σύμφωνα με το όραμα όλος ο πνευματικός κόσμος, οι άγγελοι δοξολογούν τον Θεό με μια φωνή. Αυτή η μια φωνή είναι που επιζητείται. Αν θα μπορούσαμε ποτέ να φύγουμε από την πολυγλωσσία που μας περιγράφει ο μύθος της Βαβέλ και να πάμε σε μια ενότητα που μας περιγράφει το περιστατικό της Πεντηκοστής. Για την Εκκλησία, ο ύμνος αυτός δοξολογεί τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας και κατά ένα σχόλιο του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γερμανού, το Άγιος ο Θεός αναφέρεται στον Πατέρα, το Άγιος Ισχυρός αναφέρεται στον Υιό και Λόγο του Πατρός και το Άγιος Αθάνατος αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. 6. Ακολουθούν τα αναγνώσματα. Τα αναγνώσματα είναι μία εξέλιξη μέσα στον χρόνο. Είχαν. Παλαιότερα, μέχρι και τον 4ο αιώνα, υπήρχε και προφητικό αναγνώσμα. Στο προφητικό ανάγνωσμα διαβάζονταν αποσπάσματα που είχαν ιστορικές και εσχατολογικές αναφορές, μιλούσαν για τη σωτηρία που θα έρθει, για το Μεσσία που περιμένουμε. Υπήρχαν 2 περικοπές επίσης από το Ευαγγέλιο και 2 περικοπές από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου κυρίως και από τις πράξεις των Αποστόλων. Η μία περικοπή αναφερόταν στην εορτή της ημέρας ή στη μνήμη του εορταζόμενου Αγίου και η άλλη αναφερόταν στη σειρά ενός ενιάφσιου κύκλου όπου κάθε Κυριακή αποτελούσε συνέχεια της προηγούμενης. Παραδείγματος χάρη, Α Κυριακή του Ματθαίου ή του Λουκά ή του Μάρκου, Β κλπ. Σήμερα διαβάζουμε ένα ευαγγελικό και ένα αποστολικό ανάγνωσμα. Ο χαρακτήρας αυτών των αναγνωσμάτων είναι εικονολογικός και υπογραμμίζω τη λέξη. Παραπέμπει δηλαδή σε μια πραγματικότητα που δεν είναι εύκολο να την ψηλαφίσουμε αλλά μόνο να την βιώσουμε. Και είναι εικονολογικός αυτός ο χαρακτήρας των αναγνωσμάτων γιατί η Εκκλησία επιδιώκει να δικαιώσει την ιστορία. Εάν η ιστορία έχει στόχο και τέλος, είναι δικαιωμένη. Εάν δεν έχει στόχο και τέλος, μένουμε σε αυτήν την αρχαία αντίληψη της επανακυκλούμενης αιώνιας οδηπορίας, η οποία ούτε τέλος έχει ούτε αρχή τελικά και εικονίζεται, όπως γνωρίζετε, με έναν ουροβόρο όφι, με ένα φίδι που τρώει την ουρά του. Να το πω αλλιώς. Έχουν οριστεί από πολύ παλιά 57 ευαγγελικά αναγνώσματα και αποστολικά επίσης για τις 52 Κυριακές του έτους. 52 είναι οι Κυριακές, 57 έχουν οριστεί. Μια ενδογενής ποικιλία λόγω μεγάλων δεσποτικών εορτών και λόγω των κινητών εορτών του Πασχάλιου κύκλου που μετακινείται νωρίτερα ή αργότερα, ανατρέπει κάπως τη σειρά των αναγνωσμάτων, αλλά κατά βάση μένει σταθερή, ώστε από τα 57 αναγνώσματα να καλύπτονται οι Κυριακές του έτους.
Τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα είτε μας περιγράφουν ένα θαύμα του Χριστού, είτε μας περιγράφουν μια πράξη που έγινε, είτε μας περιγράφουν μια ιστορία που λέει ο ίδιος, παραδείγματος χάρη μια παραβολή. Όλα αναφέρονται στη Βασιλεία του Θεού που θα πραγματοποιηθεί στους έσχατους καιρούς. Όταν περιγράφεται η θεραπεία ενός τυφλού, δεν περιγράφεται ένα θαύμα που κάποιος θαυματοποιός πραγματοποίησε κάποτε και θεράπευσε έναν τυφλό, αλλά περιγράφεται κατάσταση. Όλοι οι άνθρωποι θα είναι θεραπευμένοι, θα βλέπουν αυτό που είναι η αλήθεια. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται η συνάντηση με τον Χριστό. Το ίδιο με τη θεραπεία ενός χολού, δια της οποίας εικονίζεται ο τρόπος οδηπορίας στη Βασιλεία. Είτε λοιπόν η παραβολή, είτε το θαύμα, είτε η πράξη, όλα παραπέμπουν στη Βασιλεία του Θεού. Η ακρόαση της περικοπής του Ιερίου Ευαγγελίου δεν ενεργείται με νοητικές ή αντιληπτικές ικανότητες που ενιδρύει εντός μας η ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό προηγείται προσευχή για ενίσχυση των φυσικών αυτών ικανοτήτων με ενέργειες που πηγάζουν από το Θεό. Λέει ο ιερέας, «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως, αιώνιο φως, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση». Η ευχή είναι εύγλωτη. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το περιεχόμενο του Ευαγγελικού Λόγου χωρίς τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εγκαθιδρύει εντός των πιστών τις ενέργειές του και τον καθιστά επαρκή στη μυσταγωγική προσέγγιση των Λόγων του Θεού. Τον περιεχόμενο του Ευαγγελικού Λόγου δεν προσεγγίζεται λογικά. Μια τέτοια προσέγγιση, λογική, φιλολογική, ιστορική, συναισθηματική, αν και εκ πρώτης όψεως δεν είναι λάθος, του αφαιρεί το αποκαλυπτικό του στοιχείο. Σε αυτές τις παγίδες εγκλωβίζονται όσοι επιχειρούν να προσεγγίσουν τον Ευαγγελικό Λόγο ως γυμνό ανθρώπινο λόγο. Αυτός ο λαθεμένος τρόπος αποτελεί πηγή αιρέσεων, για να μην πω όλων των αιρέσεων. Δύο λόγια τώρα για τον τρόπο που διαβάζονται τα αναγνώσματα. Κατά τη λειτουργική μας παράδοση, η ανάγνωση γίνεται εμελώς. Αυτό μαρτυρούν οι πηγές, αυτό υπογραμμίζουν οι πατέρες. Ο τρόπος αυτής της ανάγνωσης λέγεται λογαϊδικός. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της ενιολογικής παράθεσης του Αποστολικού και Ευαγγελικού Λόγου, ο οποίος έχει μυσταγωγικό και όχι ενιολογικό χαρακτήρα. Και θα πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι η εμελής ανάγνωση των αγιογραφικών αναγνωσμάτων μας συνδέει και μας πλαταίνει, να το πω έτσι εισαγωγικά, με τα έσχατα της Βασιλείας του Θεού, ενώ η χήμα ανάγνωση μας εγκλωβίζει στην ιστορία. Αν αυτή η χήμα ανάγνωση, αυτή η χήμα ανάγνωση άρχισε να εμφανίζεται στα τέλη του 19ου αιώνα ως αίτημα ορθολογικής κατανοήσεως των κειμένων, κατά το παράδειγμα της προντεσταντικής πρακτικής, και επιλέχθηκε ως ωφέλιμη στη δική μας παράδοση από ευσεβιστικούς κύκλους. Θα έχετε παρατηρήσει ότι μετά την ύψωση του Ευαγγελίου συνηθίζουμε να ψάλουμε τα απολυτίκια 1, 2, 3 ανάλογα και το κοντάκιο της ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι με τα απολυτίκια και το κοντάκιο
δίνουμε ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο σε έναν χρόνο που τον βιώνουμε ασφαλώς ως ιστορικό και που καλούμαστε να τον ανυψώσουμε σε αιώνιο χρόνο της Βασιλείας του Θεού. Θέλω να πω ότι ο χρόνος των χριστιανών δεν είναι μια διαδοχή ημερών που παίρνουν περιεχόμενο από ανθρώπινες συμβάσεις. Αποφασίζουμε δηλαδή να τις λέμε έτσι ή αλλιώς τις ημέρες, ούτε από φυσικά μεγέθη εποχών, γυρισμάτων της γης ή του ήλιου. Για τους χριστιανούς, η κάθε ημέρα ανάγεται στην εσχατολογική δόξα συγκεκριμένων φίλων του Θεού, που τους ονομάζουμε Αγίους. Δηλαδή την ημέρα μας την νοηματοδοτούμε από τη δόξα ενός Αγίου, ο οποίος είναι δοξασμένος στα έσχατα και από τα έσχατα έρχεται σε μας προσδίδοντας άλλο νόημα στην ιστορία. Βήμα 7. Το κήρυγμα. Το κήρυγμα αποτελεί αρχαιότατο λειτουργικό στοιχείο μέσα στη Θεία Λειτουργία, στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, και το συναντάμε ήδη σε σύγγραμμα του Αγίου Ιουστίνου κατά τα μέσα του πρώτου αιώνα. Το κήρυγμα είναι άμεσα συνδεδεμένο με το ευαγγελικό ή αποστολικό ανάγνωσμα. Δεν είναι ομιλία το κήρυγμα. Συνεχίζει και υπομνηματίζει το περιεχόμενό τους. Το δικό του περιεχόμενο είναι ίδιο με το περιεχόμενο του ευαγγελικού ή αποστολικού αναγνώσματος ή το συνδυασμό των δύο. Το περιεχόμενο και των δύο αναγνωσμάτων, δηλαδή το περιεχόμενο και των δύο και των αναγνωσμάτων και του κηρύγματος, είναι περιγραφή και σχολιασμός της Βασιλείας των Ουρανών. Άλλωστε, με την έναρξη της Θείας Λειτουργίας αυτό εξαγγέλλεται. Η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το κήρυγμα δεν είναι θεολογική ανάπτυξη. Δηλαδή το κήρυγμα είναι ένας διάλογος του ανθρώπινου λόγου με τον επιφανέντα λόγο του Θεού. Το κήρυγμα το κάνει άνθρωπος, ο ιερέας. Ο λόγος του είναι σύντομος και δι' αυτού προσπαθεί να εναρμονιστεί με το μήνυμα περί της Βασιλείας που αναδεικνύεται από τα αναγνώσματα, φανερώνοντας το θέλημα και τον Λόγο του Θεού. Η θέση του είναι αμέσως μετά τα αναγνώσματα. Το επισημαίνουν όλα τα λειτουργικά εγχειρίδια, το καταγράφει όλη η λειτουργική παράδοση. 8. Εκτενής. Σειρά μικρών δεήσεων που συνδέει τα αισθητά προς τα νοητά, τα οποία θα φανερωθούν αμέσως μετά ως πραγματικότητα. Δηλαδή η εκτενής είναι ένας σύνδεσμος ανάμεσα στο πρώτο μέρος της λειτουργίας και στο δεύτερο που έρχεται. Περιλαμβάνει δεήσεις υπέρ των κατηχουμένων, που σε λίγο θα τους ζητηθεί να αποχωρήσουν από τη σύναξη, και αιτήσεις υπέρ των πιστών, που προσανατολίζουν προς την επερχόμενη μυσταγωγία. Οι κατηχούμενοι θα υποψιαστούν ότι κάτι έρχεται με την εκτενή, αλλά δεν θα το ζήσουν. Οι πιστοί θα αρχίσουν να προετοιμάζονται για αυτό που έρχεται. Αυτό που έρχεται μόνον νοητός βιώνεται. Δεν μπορεί να βιωθεί αισθητός, παρόλο που οι αισθήσεις παίρνουν μέρος και είναι σημαντική η παρουσία τους. Εκτενής ονομάζεται μία πράξη που εκτείνεται, παίρνει μάκρος. Ξεκινάει με τη φράση «Είπομεν πάλες πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομεν». Η ψυχή, η καρδιά και η διάνοια έχουν φωτιστεί, το ζητήσαμε να φωτιστούν άλλωστε. Ακούσαμε και τα αναγνώσματα. Ο λαός τώρα σε κάθε αίτηση θα απαντήσει με το Κύριε ελέησον. Στα ειρηνικά έχουμε κατά βάση 7 αιτήματα.
Στην εκτενή έχουμε επίσης 7 αιτήματα. 7 για τους κατηχούμενους και 7 για τους πιστούς. Δεν θέλω να πω ότι ο αριθμός είναι σημαντικός, αλλά υπάρχει μια αναλογία. Είναι ένας αριθμός που λέει ότι τόσα μόνο θα πεις. Μην αρχίσεις να βατολογείς και να λες πολλά. Σε αυτή την εκτενή το περιεχόμενο των αιτημάτων είναι διαφορετικό από το περιεχόμενο των ειρηνικών, των αιτημάτων δηλαδή που αναπέμψαμε στην αρχή της λειτουργίας. Εδώ πλέον μιλάμε για μια σύναξη, μας ενδιαφέρει η σύναξη, μας ενδιαφέρουν αυτοί που είναι παρόντες, μας ενδιαφέρει περισσότερο να μας βοηθήσει ο Θεός, είτε με την ευλογία που θα έχουμε, είτε με τις συγχώρες των αμαρτιών μας, είτε με τα ελέη Του, να έχουμε μία εσωτερική ειρήνη για να μπορέσουμε να ζήσουμε αυτόν τον κόσμο της Βασιλείας που έρχεται. Και θα μπούμε στο δεύτερο μέρος της λειτουργίας, την Κυριακή του Θωμά. Αυτά για σήμερα.